Κύριε Ματσίγκο, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να δώσετε την καλημέρα σας σε έναν γνωστό σας, σε έναν φίλο σας, σε έναν συνεργάτη σας, τον κύριο Δημήτριο Μπούχαλη, θα τον δούμε αμέσως, σύμβουλο στο Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και καθηγητή τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Bournemouth, διευθυντής, έχει πολλές ιδιότητες, θέλω να τις πω όλες, γιατί έχουν τη σημασία τους, διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Τουρισμού και αναπληρωτή διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου για την Έρευνα Τουρισμού και Φιλοξενίας. Έχετε τη δυνατότητα να δώσετε ο ένας τον άλλον την καλημέρα του. Σύνδεση Ρόδος, Βρετανία, για την οποία μιλούσαμε. Δημήτρη, καλημέρα από τη Ρόδο. Χαίρομαι που σε βλέπω, χαίρομαι που θα σε ακούσω και όπως γνωρίζεις ανυπομονούμε πότε θα σε έχουμε κοντά μας. Βέβαια γνωρίζουμε ότι είσαι και εσύ σε μια χώρα που έχει ακόμη προβλήματα, αλλά την Τετάρτη θα χαρώ ιδιαιτέρως που θα ανακοινώσουμε μαζί και θα συζητήσουμε το τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να κινηθεί ο προορισμός, διότι έχουμε απόλυτη ανάγκη, σε είχαμε πάντοτε, αλλά τώρα είσαι πολύ πιο ουσιαστικός και πολύ πιο αναγκαίος το να μας βοηθήσεις στο πώς μπορούμε να ανοίξουμε, αφού η χρήση του διαδικτύου, που ξέρω ότι είσαι ο γκουρού του τουριστικού μάρκετινγκ, θα είναι η μεγαλύτερη βοήθεια. Και σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων και θέλω να ακούσω και σένα την γνώμη σου και το τι επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία, μια που το 20% των επισκεπτών μας στη Ρόδο είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία επομένως να τα πείτε και από κοντά. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ματσίγκο, για να πάμε στη συνέντευξη με τον κύριο Μπούχαλη. Την καλημέρα μας. Εγώ έχω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για αυτή τη νέα περίοδο, με όποια ιδιαιτερότητα και αν αυτή έχει. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Κύριε Μπούχαλη, ακούσατε τον κύριο Ματσίγκο. Είναι πολλά τα ερωτήματα, πολλοί προβληματισμοί, πολλές ιδιαιτερότητες για αυτή τη νέα περίοδο. Οι δικές σας προσδοκίες ποιες είναι? Και δεν μιλάμε βέβαια μόνο για την Ελλάδα, η οποία πάει να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα. Μιλάμε βέβαια για όλο τον κόσμο. Και θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε και περισσότερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Κοιτάξτε, κύριε Σημεωνίδου, τα θέματα του τουρισμού και η κρίση που μας έχει βρει φέτος με τον κορονοϊό είναι πρωτοφανής. Συνήθως στον τουρισμό έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε πολλές κρίσεις και έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό, αλλά συνήθως είχαμε terrorism attacks, τρομοκρατικές ενέργειες, είχαμε καιρικά φαινόμενα. Αυτό που μας έχει βρει τώρα είναι πρωτοφανές, γιατί δεν έχει τέλος. Συνεχίζει, δηλαδή συνήθως η κρίση γίνεται για ένα πολύ μικρό διάστημα και μετά μπαίνουμε αμέσως στην επόμενη φάση, η οποία είναι το recovery. Εδώ τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως μας έχουν βρει πάρα πολύ απροετοίμαστους και έχουν και πάρα πολλές επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα. Λοιπόν, όσον αφορά εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, έχω αρχίσει από τις 3 Μαρτίου να φωνάζω brace, brace, brace και να προετοιμάζω την τουριστική βιομηχανία τόσο της Ελλάδος όσο και διεθνώς, ότι φέτος δεν θα έχουμε μια σεζόν κανονική όπως την ξέραμε. Δεν θα ταξιδέψει ο κόσμος τόσο, είτε επειδή θα έχει νοσήσει, είτε επειδή θα φοβάται να νοσήσει, είτε επειδή δεν θα έχει χρήματα, είτε επειδή θα έχει χάσει τη δουλειά του, είτε η δουλειά του σαν ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει το επάγγελμά του. Άρα περιμένουμε μια πολύ δύσκολη κρίση. Εγώ είμαι πάρα πολύ κοντά με όλη την τουριστική βιομηχανία, τόσο της Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό, και με τον Γιώργο στη Ρόδο, με πολλούς ανθρώπους στην Κέρκυρα, στην ΚΟ και στην Κρήτη, το οποίο προσπαθούμε να τους προετοιμάσουμε για την καινούργια σεζόν. Η καινούργια σεζόν λοιπόν θα είναι δύσκολη, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει καταρχάς. Θα πρέπει να δούμε τα καινούργια πρωτόκολλα και να τα τηρούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, τόσο για τους τουρίστες, όσο και για τους υπαλλήλους, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί όπως έλεγα σε κάποιον φίλο ξενοδόχο πρόσφατα, ο οποίος διαχειρίζεται 5.000 κρεβάτια σε ένα νησί στην ΚΟ, του είπα ότι εσύ μπορεί να είσαι προστατευμένος, όμως το διπλανό ξενοδοχείο ή μία καμαριέρα που θα βγει και θα πάει στο χωριό της το βράδυ και θα γυρίσει, μπορεί να φάρει οτιδήποτε πίσω. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή φέτος και εμπιστεύομαι τους επαγγελματίες του τουρισμού, σαν τον Γιώργο και πολλούς άλλους φίλους. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ που κάνατε από την Κόνιτσα με το ράφτινγκ. Mm-hmm. Και βλέπω πώς οι άνθρωποι αρχίζουν και προετοιμάζονται για να ανοίξουν. Και από την Πάτρα, πώς οι μπάρμαν φοράνε τις μάσκες τους, κάνουν εκπαίδευση και όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτά που θα μας σώσουν.
Κύριε Μπούχαλη, μπορούν να υπάρξουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας τις οποίες καταρτίζουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, οι ειδικοί όπως εσείς, τα κράτη σε εθνικό επίπεδο, που θα επιτρέψουν τον υποψήφιο τουρίστα, τον υποψήφιο επισκέπτη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της κάθε χώρας, να νιώσει απόλυτα ασφαλής απέναντι στον κορονοϊό? Ή αυτό είναι αυταπάτη, όσο υπάρχει η επιδημία, η πανδημία μάλλον, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και ανέφικτο? Νομίζω ότι το θέτεται πολύ καλά. Κανείς θα πρέπει να προετοιμάζεται πάρα πολύ. Έτσι, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Και βεβαίως μου κάνουν πρόσφατα μια ερώτηση, πού θα αισθανόμουν ασφαλής. Και είπα ότι θα αισθανόμουν ασφαλής 2 με 2,5 μέτρα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Αυτό, ξέρετε, στον τουρισμό είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάμε για να βρεθούμε κοντά με ανθρώπους, δεν πάμε για να είμαστε μακριά. Οπότε αυτή η κατάσταση φέτος θα μας φέρει μακριά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να την διαμορφώσουμε. Όμως, από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω την αγωνία και την απόγνωση πάρα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι χρειάζεται να ανοίξουν την τουριστική δραστηριότητα, γιατί αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, εσείς στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Λόγω του οδικού τουρισμού, ναι. Ο οποίος ο δικός τουρισμός μας φέρνει άλλες προκλήσεις, διότι δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Όποιος μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίνει οπουδήποτε πηγαίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξεις. Ενώ ένα αεροπλάνο μπορεί να το ελέγξει, μπορείς να καταλάβεις που θα πάει. Και άρα έχουμε διαφορετικού είδους προκλήσεις εκεί. Όμως, λόγω της προσβασιμότητας που έχει η Βόρεια Ελλάδα, η Χαλκιδική, η Θάσος, όλα τα ωραία, η Κατερίνη, όλα τα ωραία πράγματα που έχουμε στην. Όλες τις ωραίες προορισμούς που έχουμε στην Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι ότι εσείς θα έχετε λιγότερη επιρροή από ό,τι θα έχουν κάποια νησιά τα οποία είναι απολύτως εξαρτημένα. Όπως μας έλεγαν χθες από τη Ζάκυνθο. Από τη Ζάκυνθο. Ναι. Είπαμε για Ρόδο 20% Βρετανία, και χθες από τη Ζάκυνθο μας έλεγαν ότι τα ποσοστά τους όσον αφορά τους τουρίστες που δέχονταν από Βρετανία έφταναν και το 50%. Σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα η Βρετανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει την καραντίνα όσων ανθρώπων έρχονται πίσω στη Βρετανία. Όποιος δηλαδή έρχεται από τον επόμενο μήνα πίσω στη Βρετανία, θα πρέπει να μείνει 14 μέρες στο σπίτι του και θα είναι αυστηρή η καραντίνα αυτή, με ισχυρό πρόστιμο, όπως έγινε και στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδέψει κάποιος για διακοπές. Κύριε Μπούχαλη, θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα, πώς θα εξελιχθούν. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέσατε. Την καλημέρα μας και σε κάθε περίπτωση καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.